Σε μια πρωτοφανή μη ποδοσφαιρική δήλωση κατά της κυβέρνησης προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το 1-1 στην Λεωφόρο, κάνοντας λόγο για ποδόσφαιρο που διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος. Μάλιστα, ο ερυθρόλευκος παράγοντας πρότεινε την αποχώρηση των πυρεωτών από το πρωτάθλημα. Όπως είπε, το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και από οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Παράλληλα, ολοκλήρωσε με νόημα μεταφέροντας ένα γενικότερο μήνυμα. Η ανοχή μας τελείωσε. Το τι έχει συμβεί από το πρώτο λεπτό στο σημερινό ματς είναι μια σφαγή που δεν έχει προηγούμενο. Είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία. Και από το πρώτο λεπτό, με ένα στημένο διαιτητή, από μια στημένη ομοσπονδία, στην οποία λειτουργεί το παρακράτος, το οργανωμένο έγκλημα, τα έχω ξαναπεί αυτά, πράγματα λυπηρό. Γι' αυτό και πάμε από το κακό στο χειρότερο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την ώρα που έληξε το μάτς, έχουμε λάβει χιλιάδες μηνύματα αγανάκτησης από τους οπαδούς μας, οι οποίοι θέλουν να σταματήσει αυτό το τσίρκο, αυτό που όλοι βλέπουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, στο να μην συμμετέχει ο Ολυμπιακός σε αυτή την παροδία. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, και εγώ προσωπικά έχω μάθει να μάχομαι. Έχω μάθει στα δύσκολα από μικρός. Έχω μάθει να αλλάζω τις καταστάσεις όταν πρέπει να αλλάξουν και όταν χρειάζεται να αλλάξουν. Και μέχρι σήμερα τις περισσότερες φορές, σχεδόν όλες, αλλά τις περισσότερες φορές είμαστε νικητές.